Βαγγέλη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Να σε καλά, Λία. Όχι μόνο για την εμφάνισή σου, γιατί ξέρω ότι πάντα σκεφτόσουν τι κάνει συνολικά η ομάδα και όχι η δικιά σου απόδοση. Αυτό σε ξεχώριζε. Να σε καλά. Και συγχαρητήρια για την εμφάνισή σου. Και επειδή κατάγεσαι από τη Λάρισα, από την πόλη, έχεις πολλούς λόγους να είσαι χαρούμενος. Κοίτα, εσύ έχεις παίξει εδώ, οπότε γνωρίζεις πώς αισθάνομαι εγώ συγκεκριμένα. Πρώτον, είμαι χαρούμενος που τον βλέπω τον Ηλία και είμαι σίγουρος ότι ακούσατε ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, γιατί ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που εκφράζεται ο Ηλίας είναι, θεωρώ, ένας από ό,τι πιο ωραίο υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά χαίρεσαι να τον ακούς. Οπότε, όσες φορές μιλάμε στο τηλέφωνο, γενικά γιατί έχουμε επαφή, είναι ωραίο να κάθεσαι και να τον ακούσεις, να το θαυμάζεις, το θαυμάζεις πραγματικά. Σήμερα πάντως θαυμάσαμε και την αμυντική λειτουργία της ΑΕΛ σε ένα μάτς που για εσάς νομίζω ότι λιγότερο σκεφτόσασταν να γράψετε ιστορία με μια νίκη και περισσότερο να μείνετε στην κατηγορία, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα. Όχι, δεν νομίζω. Ούτε καν ήξερα το στατιστικό που λέτε ότι είναι πρώτη φορά που κέρδισε η ΑΕΛ στην έδρα της ΑΕΚ. Δεν το ήξερα, δεν το γνώρισα, τώρα το διαβάζω, βλέπω κάτω. Στόχος μας ήταν να κερδίσουμε για να τελειώσουμε το θέμα παραμονής. Τα μάτς τα οποία είχαν γίνει την προηγούμενη αγωνιστική μας φέραν σε αυτή την κατάσταση να κυνηγάμε βαθμούς και στο προτελευταίο μάτς. Οπότε θεωρώ ότι κάναμε υπέρβαση, όχι σήμερα, κάναμε υπέρβαση τα τελευταία πέντε μάτς. Οι βαθμοί οι οποίοι μαζέψαμε θεωρώ είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είχαμε βάλει σαν στόχο, γιατί θεωρούσαμε ότι με 30 βαθμούς, 31 βαθμούς θα είχες μια σωτηρία άνετη, αλλά αποδείχθηκε ότι οι 4 βαθμούς που πήραμε τώρα στα τελευταία δύο μάτς με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι αυτό το οποίο μας έδωσε το εισιτήριο πραγματικά να είμαστε ήρεμοι τουλάχιστον στο τελευταίο παιχνίδι μες στην έδρα μας, οπότε θα πάμε και θα το απολαύσουμε. Οπότε δεν θεωρώ ότι σήμερα είχαμε σκοπό ούτε για ρεκόρ, ούτε για να γράψουμε ιστορία σε κάτι. Είχαμε σκοπό μόνο και μόνο να πάρουμε τους 3 βαθμούς, έτσι ώστε να μην έχουμε στο μυαλό μας τι θα γίνει στα άλλα μάτια που παίχτηκαν στο Ηράκλειο και στην Νέα Σμύρνη. Πώς βιώσατε όλο αυτό τις τελευταίες 2 εβδομάδες και μπροστά σας ένα πρόγραμμα με τους 3 πρωτοπόρους? Γι' αυτό το λέω, ότι στην αρχή όταν... Ξέρεις, είχαμε βγάλει τα κομπιουτεράκια για να δούμε πόσους βαθμούς πρέπει να μαζέψουμε. Σας είχα πει ότι τα 4 μάτια ήταν τα πιο σημαντικά, εκείνα με Όφη, Γιάννενα, μες στην έδρα μας Λεβαδιακό και Αστέρα Τρίπολης. Οπότε θεωρώ ότι κάναμε αυτό που χρειαζόταν τότε, αλλά αποδείχθηκε ότι χρειαζόταν και άλλοι βαθμοί για να έρθει η σωτηρία. Γι' αυτό θεωρώ ότι κάναμε υπέρβαση, γιατί δεν περίμενε κανείς ότι θα κερδίσουμε σήμερα, όπως δεν περίμενε κανείς ότι θα πάρουμε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Οπότε να πω ότι μας το χρωστούσε από πέρυσι, το δέχομαι, μπορεί να μας το χρωστούσε από πέρυσι, γιατί πέρυσι κλαίγαμε αυτή τη στιγμή, φέτος χαμογελάμε και διασκεδάζουμε και το χαιρόμαστε όσο πιο έντονα γίνεται. Είχατε στον πάγκο έναν πρώην αμυντικό και από ένα πρωτάθλημα που το ξέρεις πάρα πολύ καλά, το Ιταλικό. Έπαιξε ρόλο όλο αυτό το στήσιμο της ομάδας, γιατί είδαμε σήμερα ένα καταπληκτικό στήσιμο τουλάχιστον στο ανασταλτικό κομμάτι. Θεωρώ ότι ό,τι έχουμε καταφέρει φέτος αξίζει και είναι αυτό το οποίο μας έβγαλε ο προπονητής. Είναι πραγματικά, του δίνω τα συγχαρητήρια, γιατί μπόρεσε και διαχειρίστηκε ένα ρόστερ όταν ξεκίνησε 34 ποδοσφαιριστών και σήμερα, αν το σκεφτείτε, ήρθαμε 18. Οπότε κατάφερε και έβγαλε και από τους 34, δηλαδή άμα δούμε στατιστικά νομίζω παίξαν όλοι, κατάφερε και πήρε το 200% από τον κάθε παίχτη. Ποιοτικά μερικές φορές, ειδικά σε εκτός έδρας, μπορεί να μην ήμασταν καλοί, αλλά τουλάχιστον είχαμε χαρακτήρα, ξέραμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας και θεωρώ ότι βγάλαμε πάντοτε στα εκτός έδρας και στην χρονική στιγμή που ήταν αυτά τα τελευταία μάτς την καρδιά, το πάθος, τη διάθεση και δεν θέλαμε ποτέ κανένας να καταφέρει να μας κλέψει όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάναμε όλο το χρόνο. Οπότε πραγματικά του δίνουν τα συγχαρητήρια και πάμε για το επόμενο. Βαγγελή, όταν έρχεται ένα τέλος, είτε ευτυχές είτε όχι, γιατί σήμερα ουσιαστικά η ΑΕΛ ολοκληρώνει το στόχο της, που είναι η σωτηρία, συνήθως κάνουμε έναν απολογισμό. Τι τίτλο θα έβαζες εσύ στην φετινή χρονιά, στη φετινή σεζόν για την ομάδα σου? Τι τίτλο, δεν είμαι και καλός σε αυτά, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, πραγματικά
Δεν θέλω να σε δυσκολέψω. Ξέρεις τι, ομάδα με πάθος. Ομάδα με πάθος και καρδιά. Γιατί πραγματικά κερδίσαμε πολλά μάτς και πολλούς αγώνες, όχι παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, αλλά βγάζοντας ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Και για σένα προσωπικά, και για σένα ήταν λίγο περίεργη, θα έλεγα, η χρονιά. Και στο τέλος της έρχεται με τον πιο γλυκό τρόπο και με δικό σου γκολ, με ανατροπή με τον Αστέρα Τρίπολης, με όσα έγιναν με το save Mora, σήμερα που ολοκληρώνεται η επιτυχία της παραμονής. Κοίτα, όντως η χρονιά δεν ήταν η καλύτερη, έτσι όπως την ήθελα δηλαδή. Ήταν σίγουρα από θέμα επιτυχιών, ήταν ό,τι καλύτερο. Καταφέραμε και σωθήκαμε, οπότε κρατάμε αυτό. Δεν ξεκίνησα καλά από την άποψη ότι είχα τραυματισμούς και το λάθος μου ήταν ότι δεν διαχειρίστηκα σωστά τον τραυματισμό. Το πίεσα πάρα πολύ. Η διάθεση και η όρεξη που είχα για να μπορέσω να είμαι παρόν σε κάθε αγώνα, θεωρώ μου έκανε κακό και όχι καλό. Κάποιοι βιαστήκανε, είπαν ότι μεγάλωσε, έκανε, δεν μπορεί άλλο, πρέπει να το σκεφτεί, να σταματήσει. Δεν σταματάς έτσι. Δεν νομίζω ότι θα τα παρατούσα ποτέ, γιατί δεν είχα τραυματισμού σε διάφορα σημεία. Είχα έναν τραυματισμό στην αρχή, τον οποίο δεν διαχειρίστηκα σωστά και είχα τέσσερις υποτροπές στον ίδιο μύγιο, γιατί βιάστηκα εγώ να μπω να παίξω. Οπότε όταν πήρα απόφαση να ηρεμήσω, επανήλθα και θεωρώ ότι έκλεισα έτσι όπως ήθελα αυτήν τη χρονιά. Οπότε είναι ωραίο να ακούς διάφορα από πίσω, γιατί όλα αυτά πιστεύω ότι σου δίνουν δύναμη, σου δίνουν κίνητρο έτσι ώστε να συνεχίσεις και να προσπαθείς. Και θέλω να πω κάτι άλλο, το οποίο όταν βλέπετε κάποιον ο οποίος είναι 37, 38, 35, να χαίρεστε που τον βλέπετε, γιατί δεν έχω κάτι. Δεν προσφέρω, δεν έχω σκοπό να πάρω κάτι παραπάνω από το ποδόσφαιρο, να δώσω θέλω. Οπότε, αν βλέπετε τον Μόρα, αν βλέπετε τον Κώστα, αν βλέπετε τον Μπίτι, να σκεφτώ άλλους μεγάλους, να χαίρεστε που 37 χρονών είναι επαγγελματίες και προσπαθούν πάντοτε να δίνουν το 100%. Εδώ ξέρεις, στην Ελλάδα στα 25 είσαι ταλέντο και στα 32 είσαι τελειωμένος. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό, αλλά. Έλια. Δυστυχώς έτσι πάει. Συγγνώμη. Δύο σχόλια, αν επιτρέπετε. Πολλά, για το τελευταίο που έκανε αναφορά ο Βαγγέλης για τις ηλικίες και σχολίασες. Να θυμίσουμε ότι το 2007 η ομάδα που κατέκτησε το Champions League σε αυτό το γήπεδο που βρισκόμαστε τώρα είχε παίχτες σε πολύ μεγάλη ηλικία. Αλλά είπαμε, ο Βαγγέλη το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά είπαμε ότι υπάρχουν κάποια μη μετρήσιμα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή η ψυχή και το πάθος που ανέφερε η καρδιά ο Βαγγέλης είναι μη μετρήσιμα. Είναι οφθαλμοφανή στο γήπεδο. Φαίνεται ποιος μπορεί και έχει τα κότσια να συνεχίσει και να πορευτεί και ποιος δεν μπορεί. Μπορεί να μην μετριέται με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχουν στατιστικά γι' αυτό, αλλά είναι οφθαλμοφανή. Και το δεύτερο σχόλιο είναι, επειδή λίγο πριν μιλήσουμε με τον Βαγγέλη και τον κύριο Νταλούκα, λέγαμε για το τι είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο έξω από τις τέσσερις γραμμές. Ο Βαγγέλης κατάφερε μέσα από μια τραγική προσωπική ιστορία να βρει τη δύναμη, αυτός και η οικογένειά του, γιατί έχει μια πολύ δεμένη οικογένεια πραγματικά, να περάσει ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα. Άρα το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι πολιτική στάση, μπορεί να είναι κοινωνική στάση, να είναι κάτι περισσότερο από τα στατιστικά, από ένα γκολ ή από μια απόκρουση. Θα συμφωνήσω 1000% μαζί σου και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει και να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, εκτός αν θέλει ο Βαγγέλης να προσθέσει κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε να καθόμαστε να μιλάμε τις ώρες, αλήθεια, γιατί το είπα, είναι ευχάριστο να μιλάς με τον Ηλία, οπότε τίποτα. Τελείωσε, το ευχαριστηθήκαμε, χαρήκαμε, ήταν ευχάριστη παρουσία εδώ τουλάχιστον που μιλήσαμε αυτά τα 10 λεπτάκια. Υγεία σε όλο τον κόσμο και τα ξαναλέμε δεν ξέρω πότε. Θα τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα στο ΑΕΛ Ολυμπιακός. Ένα ακόμα το έχουμε, μετά θα δούμε. Ωραία. Άφησες λίγο έτσι να πλανάτε κάτι στον αέρα. Αλλά όπως είπες και εσύ, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπες νωρίτερα. Ότι δεν σταματάς έτσι εύκολα. Όχι, δεν σταματάς. Οπότε το κρατάω εκεί. Θα δούμε.